Ο Άδωνης λοιπόν, Γεωργιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Πώς τα έπαιρνε από την Οβάρτης τώρα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε κύριε Υπουργέ με το δημοσίευμα της Αυγής που είναι πρωτοσέλιδο σήμερα και σας αφορά σε σχέση με την τιμολόγηση των φαρμάκων. Τι λέει λοιπόν το δημοσίευμα αυτό, ότι πήγαινε από το γραφείο σας κατευθείαν η τιμολόγηση των φαρμάκων και όχι από την αρμόδια επιτροπή. Ισχύει αυτό ή όχι, γιατί κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή αυτή η τοποθέτηση. Πρώτα απ' όλα δεν λέει αυτό. Τι λέει. Δεν λέει αυτό που λέτε. Τι λέει. Η κατάθεση την οποία αναφέρει η Αυγή, ξέρετε, όταν ήμουν μικρός, και εσείς μπορεί, διάβαζα ένα κόμικ που λεγόταν Λούκι Λουκ, δεν ξέρω να το θυμάστε. Διαβάζαμε κι εμείς, ναι, ναι. Εκεί υπήρχε ένα σκύλο που λεγόταν Ράνταμ Πλάν. Σωστό, σωστό. Το κόλπο με το σκύλο ήταν ότι του πάτε κάποιο στην ουρά στο πρώτο καρέ και γάβιζε μετά από 15 καρέ. Φώναζε μετά από ώρα, ναι, σωστό. Μπράβο. Αυτή η κατάθεση του κυρίου Ευαγγελάτου, είναι δημόσια κατάθεση, πασίγνωστη, ναι. Δόθηκε στην Εξαστική Επιτροπή τη Βουλή για την Υγεία πριν από 1,5 χρόνο. Εδώ λέει τώρα, πρόσφατα λέει η εφημερίδα. Δόθηκε στην Επιτροπή. Πριν από 1,5 χρόνο. Πριν από 1,5 χρόνο στην Επιτροπή για την Υγεία. Φυσικά, όπως θυμάστε, το πόρισμα αυτής της Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ δεν τόλμησε να το φέρει ούτε στην Ολομέλεια της Βουλής. Mm-hmm. Δηλαδή, επαναφέρουν κάτι που το ξέρουν εδώ και 1,5 χρόνο και που δεν έτυχε καμία χρήση ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Ναι, στην ουσία όμως λοιπόν, συνέβαινε, κύριε Υπουργέ. Τι είπατε? Στην ουσία συνέβαινε αυτό που λέει ο κ. Ευαγγελάτος. Δηλαδή, δεν λέει αυτό που είπατε. Πάμε στη σειρά. Ο κ. Βαγγελάτος κατέθεσε κάτι που ήταν αληθές. Mm-hmm. Τι δηλαδή, ότι η πολιτική του φαρμάκου, προσέξτε, όχι οι τιμές του φαρμάκου, η πολιτική του φαρμάκου δεν γινόταν σε συνεννόηση με την αρμόδια διεύθυνση, δηλαδή τη διεύθυνση του. Αλλά με εντολή δική σας. Αλλά από το γραφείο του Υπουργού. Αυτό είπαμε κι εμείς. Δεν λέει μόνο αυτό για την πολιτική, κύριε Υπουργέ. Λέει για όλες τις διατάξεις που αφορούν την τιμολόγηση του φαρμάκου. Την τιμολόγηση. Αυτό λέμε, άρα. Η πολιτική του φαρμάκου, κυρία Αναστασοπούλου, δηλαδή ο τρόπος που γίνεται η τιμολόγηση του φαρμάκου, καθορίζεται από τον Υπουργό. Mm-hmm. Ο υπολογισμός των τιμών, δηλαδή αν έχει γίνει σωστά η τιμολόγηση βάσει αυτών των υπουργικών αποφάσεων, γίνεται από την Επιτροπή Τιμών. Ναι, αλλά η Επιτροπή Τιμών, σύμφωνα με τον κύριο Ευαγγελάτο, την περίοδο που ήσασταν εσείς υπουργός, λένε, καταγγέλουν, δεν μπορούσε να κάνει καμία αλλαγή στις τιμές. Δίνατε τιμές, κύριε Υπουργέ, να τελειώνουμε. Οι σύντροφοι της Αυγής λένε καθορίζατε την τιμή των φαρμάκων και άρα και της Νοβάρτης. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος το λέει. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Ο αρμόδιος υπάλληλος. Ο προϊστάμενος. Ευθέως η ερώτηση. Καθορίζατε τιμή φαρμάκων και άρα της Νοβάρτης. Δεν καθορίζαμε τιμή φαρμάκου, ούτε Νοβάρτης, καμία εταιρεία. Ποιος την καθόριζε λοιπόν. Η Επιτροπή Τιμών με ομόφωνες αποφάσεις. Μα όχι, λέει ο αρμόδιος υπάλληλος. Ο αρμόδιος διευθυντής της Επιτροπής επί Υπουργείας σας λέει όχι. Ερχόταν από τον Υπουργό, λέει. Ωραία. Μπορώ να μιλήσω τώρα, να πω. Ελάτε, ναι. Πολύ. Το δελτίο τιμών του φαρμάκου βγαίνει σε ΦΕΚ. Mm-hmm. Πάνω στο ΦΕΚ φέρονται όλες οι υπογραφές. Όλων έχουν συμφωνήσει για τις τιμές. Μάλιστα. Άρα δεν είναι τι λέω, τι λέει. Κάθε τιμή φαρμάκου, κάθε δελτίο τιμών φαρμάκου έχει από πίσω γραφείο εφημερίδας κυβερνήσεως με όλες τις υπογραφές. Επί θητείας μου δεν υπέγραψε κανένα δελτίο τιμών φαρμάκου χωρίς ομόφωνες αποφάσεις από την Επιτροπή που ήταν άλλο τα 13-15 άτομα κάπου. Μα δεν αποτελούσαν εισήγηση της Επιτροπής, λέει ο άνθρωπος. Η τιμολόγηση των φαρμάκων δεν αποτελούσε λέει, εκείνη την περίοδο εισήγηση. Μα δεν με παρακολουθείτε. Μπερδεύεστε. Όχι, να λέμε και τι λέει ο άνθρωπος, τι λέει η καταγγελία τέλος πάντων. Ο κύριος Ευαγγελάτος, μα δεν είπε αυτό στην Επιτροπή, γι' αυτό και δεν έγινε φασαρία. Ο κύριος Ευαγγελάτος δεν ήταν στην Επιτροπή Τιμών. Mm-hmm. Ο κύριος Ευαγγελάτος ήταν προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φαρμάκου. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι η Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου, δηλαδή αυτός, δεν συμμετείχε στη συγγραφή των υπουργικών αποφάσεων. Mm-hmm. Δηλαδή. Τη πολιτική του φαρμάκου. Και στα δελτία τιμών, λέει, κύριε Υπουργέ. Λέει ότι τα δελτία τιμών πήγαιναν απευθείας, έτοιμα από το Υπουργείο. Εκεί. Έτοιμα. Κύριε Αθασοπούλου, σας λέω. Πάμε λοιπόν. Είναι αληθές αυτό που είπε. Βεβαίως. Διότι η πολιτική του φαρμάκου καθοριζόταν από τον Υπουργό μέσω της Τρόικας. Δεν καθοριζόταν μέσω της διεύθυνσης φαρμάκου, καθοριζόταν μέσω της Τρόικας. Γιατί όταν θυμάστε, είχαμε μνημόνιο. Και έπρεπε ό,τι βγάζαμε να είναι συμφωνημένο με την Τρόικα. Άρα λοιπόν, τι γινόταν τότε. Τότε σχεδιάζουμε την πολιτική φαρμάκου για να πετύχουμε την εξοικονόμηση των χρημάτων που συμφωνούσαμε με την Τρόικα. Στέλναμε και βγάζαμε την υπουργική απόφαση
βάσει συμφωνίας με την Τρόικα και μετά ερχόταν η Επιτροπή Τιμών από 15 δεσμάτων. Δεν θυμάμαι καν λάθος. Επομένως σου δένουμε πτών, μας λέτε. Ναι, αυτό είπε στην Επιτροπή ο κ. Βαγγελάτος. Αυτό πότε κατατέθηκε στην Επιτροπή. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή αυτή η πολύ σημαντική κατάθεση κατά την εφημερίδα Αυγή. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε. Μα δεν έγινε και σπαθαρία εκείνη την ημέρα. Όχι, παιδί μου, επειδή ήρθε τώρα και είναι πρωτοσέλιδο αυτό, εγώ υπερτονίζω. Σήμερα ήρθε, κύριε Πρωτοσάλτε, γιατί εγώ από χθε έριξα έναν προβολέα πάνω στον κύριο Τσίπρα. Γι' αυτό λέτε, έγινε. Προφανώς. Αυτό και τώρα, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό, γιατί μην μπερδευτούμε. Εσείς χθε βάλατε κανονικά στο κάδρο και τον τέος πρωθυπουργό. Ενώ αρχικά. Θυμόμαστε τις συζητήσεις που κάναμε και παλιότερα και λέγατε τότε ότι δεν έχουν προκύψει στοιχεία για τον τέος πρωθυπουργό για να μπει στο κάδρο. Ακόμα και σήμερα δεν έχουν προκύψει. Μάλιστα. Εγώ έθεσα έναν απλό προβληματισμό. Μέχρι την ώρα που πηγαίναμε να εξετάσουμε τους προστατευόμενους ψευδομάρτυρες, ο ΣΥΡΙΖΑ όλος, και εσείς το λέγατε και το ξέρατε, έδειχνε μια αδιαφορία για αυτή την επιτροπή και περίπου είχατε καταλήψει τον κύριο Βαγγελόπουλο. Είναι έτσι, δεν είναι? Μόλις πλησιάσαμε τον κύριο Μάξιμο Σαράφη, ξαφνικά όλο το σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ ηλεκτρίστηκε με τον κύριο Τσίπρα πρώτο να βγαίνει μπροστά και να υπερασπίζεται έναν φυγά από την ελληνική αυτό δικαιοσύνη. Τι δείχνει κατά τη γνώμη σας, κύριε Υπουργέ? Κατά τη γνώμη μου δείχνει άμεση εμπλοκή Τσίπρα. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση επ' αυτού. Μια ερώτηση επ' αυτού. Πιστεύετε ότι εμπλέκεται ο κύριος Τσίπρας με ποιο τρόπο δηλαδή? Πιστεύω ότι... Κάνω το ότι πιστεύω έχει μικρή σημασία. Το τι θα αποδειχθεί έχει μεγάλη σημασία. Ναι, αλλά είπατε χθες, αν αποδειχθεί ότι κάποιος υπέδειξε κάτι στο Σαράφ, να πάει φυλακή ακόμη και αν αυτός είναι ο Τσίπρας. Όχι να πάει. Δεν είπα να πάει. Μέσα είπατε. Είπα θα πάει. Ναι. Μην μπερδεύεστε. Ακόμη και αν είναι ο κύριος Τσίπρας. Όποιος και να είναι. Εδώ έχουμε μία υπόθεση που πλέον έχει πολύ κακοφορμήσει για το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ και το σημερινό πρωτοσέλιδο της Αυγής που επαναφέρει κατάθεση προ 2 ετών με το οποίο δεν έχει ασχοληθεί κανείς, αποδεικνύει το πανικό. Είναι από προσανατολισμός, λέτε. Μα οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρωτοσέλιδο. Θέλω να ρωτήσω το εξής, συνεπώς, δηλαδή, αφού σας ακούω. Αφού είχε αυτή την κατάθεση ο ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του από την Εξαρτική Επιτροπή της Βουλής, γιατί δεν με πήγαν εμένα στο δικαστήριο? Επειδή σας ακούω από το πρωί χθες, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω, μήπως ήταν λάθος το ότι ανατέθηκε η ιστορία Παπαγγελόπουλου στην, ότι συγκροτήθηκε προανακριτική για Παπαγγελόπουλο, αλλά αντιθέτως έπρεπε να γίνει μια άλλη προηγουμένως εξεταστική για να φανεί τελικώς πόσοι παίζουν ρόλο στην ιστορία? Διότι Όχι. Μόνο η προκαταρτική έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες και μπορεί να κάνει αυτό που γίνεται. Η εξαρτική δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα όσα έχουν γίνει. Άλλωστε, η προκαταρτική είναι η μόνη που μπορεί να εξετάσει μάρτυρες κατά αυτόν τον τρόπο να διδάξει δύο υπηρεσίες. Ωραία. Η προανακριτική μπορεί να διερευνήσει, γιατί ως λογαριασμό δούλευε ο κ. Παπαγγελόπουλος, αν καταλήξουμε αυτό... κάπου. Αυτό θα το δείξει η εξέλιξη της έρευνας, να σας είπα. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, η υπερασπιστική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ που λέει Νέα Δημοκρατία και Κινάλ θέλουν να βγάλουν τις κουκούλες για να σώσουν τους υπουργούς κτλ. Είναι ψευδής, καθώς παρόμοια ψήφο έχει δώσει και η Ελληνική Λύση αλλά και το ΚΚΕ. Ναι. Είναι δυνατόν να λέει στα σοβαρά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Κουτσούμπας στην Επιτροπή παίζει το ρόλο της Νέας Δημοκρατίας για να τη γλιτώσει? Κύριε Υπουργέ, επειδή αύριο θα είστε κοντά μας και θα τα πούμε από το στούντιο, μια τελευταία κουβέντα. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Να το πάω λίγο παρακάτω, θέλω. Έχουμε ένα λεπτό. Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ. Πείτε το γρήγορα. Να πω και το δεύτερο. Ένα λοιπόν είπαμε ότι δεν είναι Νουδού Κινάλ, αλλά είναι όλα τα. Είναι και οι άλλοι, το έχουμε πει αυτό. Μη λέμε τα ίδια. Η Επιτροπή δεν ζήτησε να εξετάσει τους μάρτυρες χωρίς κουκούλα, αλλά κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σωστό. Μία κουβέντα, ένα λεπτό, παιδιά. Ένα λεπτό. Μία ερώτηση. Να το πάω παρακάτω. Μισή κάνω εγώ και αμέσως μισή εσύ. Μισή δικιά μου είναι. Ο κύριος Δεσταμπασίδης, ο μάρτυρας που έχει καταθέσει την προανακριτική, είπε ότι είστε σε πανικό και παραλυρείτε και τον στοχοποιείτε κατ' επανάληψη. Γιατί τα λέει αυτά, κύριος Δεσταμπασίδης? Μένω έκπληκτος. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο κ. Δεσταμπασίδης κατέθεσε ενόρκο στη Βουλή ότι δεν έχει καμία γνώμη και καμία γνώση περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων. Άρα δεν καταλαβαίνω τώρα και σε ποιο πανικό μου αναφέρεται, αφού ο ίδιος έχει καταθέσει ότι δεν ξέρει τίποτα εναντίον μου και δεν έχω κάνει τίποτα. Μάλιστα. Δεν σας κάνει εντύπωση ξαφνικά ο κ. Δεσταμπασίδης? Εμένα η ερώτηση μου είναι η εξής. Αν οι δύο μάρτυρες αποδειχθούν Χριστοφοράκη ή Καραβέλες,
Τι κάνουμε. Αν την κοπανέσουν δηλαδή. Λέω. Εγώ δεν μπορώ να σα πω κάτι. Αυτό είναι ευθύνη τη ελληνική αστυνομία να μην φύγουν. Απλώ θα έχουμε άλλη μια υπόθεση στο κενό. Θα λέτε εσεί και Βορία, θα λέει ο Τσίπρα, δεν θα πετύχει τίποτα. Εδώ θα είναι ο υπουργό 3 ώρες. Χρόνο. Θα σα έχουμε αύριο εδώ κοντά, κύριε Υπουργέ. Κάτι λέει. Η καλύτερη απάντηση στις ανοησίες του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινδύνευαν οι δύο μάρτυρες αν μαθαίναμε τα ονόματά τους είναι ακριβώς η χθεσινή ανάτηση του κυρίου Δεστεμπασίδη. Λοιπόν, οι δύο άνθρωποι των οποίων το όνομα έχει κυκλοφορήσει μέσα στα δικαστήρια από τις μηνύσεις και τις αγωγές του Μανιαδάκη και του Αβραμόπουλου, λέγει από μένα. Σωστά. Εδώ και ένα χρόνο μπορούν και εκδίδουν δελτία τύπου, δίνουν συνεντεύξεις, πηγαίνουν σε κοπές πίτας. Γιατί ακριβώς δεν κινδυνεύει η ζωή τους, ούτε και να κινδυνεύει. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Αύριο το πρωί από κοντά, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.